Τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Μιχάλη Ιγνατίου. Μιχάλη, πριν από λίγα λεπτά ο Σπύρος Μουρλάτος μας μετέδωσε την πληροφορία ότι υπήρξε επικοινωνία Τραμπ-Μητσοτάκη. Υπάρχει όμως και το State Department, εσύ έχεις ρωτήσει. Να δούμε λίγο ποια είναι η τοποθέτησή του και βέβαια πώς την ερμηνεύεις. Ποιες είναι οι σχέσεις τώρα Ηνωμένων Πολιτειών Ερντογάν. Ναι. Λοιπόν, Στέλλα, καλησπέρα. Το State Department έστειλε γραπτή ανακοίνωση μετά από ερώτημα του Open. Το ερώτημά μας αναφερόταν στην απαράδεκτη απόφαση του Πρόεδρου της Τουρκίας να καλέσει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες να πάνε στα σύνορα με την Ελλάδα. Στην ερώτηση, επίσης, αναφέραμε διότι έχει σημασία ότι λόγω αυτής της συμπεριφοράς του Ερντογάν θα μπορούσαν η Ελλάδα και η Τουρκία να οδηγηθούν σε πόλεμο. Ο εκπρόσωπος του State Department, λοιπόν, απάντησε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση αναγνωρίζει το δικαίωμα της Ελλάδας να επιβάλλει τους δικούς της νόμους στα σύνορά της. Είναι σημαντικό, Στέλλα, ότι υποστηρίζουν επίσημα το αναφέρετο δικαίωμα της χώρας μας να αποφασίζει για οτιδήποτε συμβαίνει στα όρια της κυριαρχίας της. Αντιλαμβάνομαι το ίδιο είπε και ο κύριος Τραμπ στον κύριο Μητσοτάκη. Είναι επίσης σημαντικό ότι για το συγκεκριμένο θέμα της αθλειότητας του Ερντογάν με τη χρησιμοποίηση των μεταναστών δεν αναφέρεται το State Department σε παρόμοιο δικαίωμα της Τουρκίας. Όμως από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η ανακοίνωση είναι ποντιοπυλατική, αν μου επιτρέπει τη λέξη. Καλεί την Άγκυρα και την Αθήνα να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα αδικαιώματα των προσφύγων. Η ελληνική κυβέρνηση το κάνει, σέβεται το διεθνές δίκαιο. Αυτή που σίγουρα δεν το κάνει είναι η Τουρκία. Και πιστεύω λοιπόν ότι η Αμερική είχε την υποχρέωση να είναι ξεκάθαρη. Βέβαια, να μην ξεχνάμε, Στέλλα, ότι η αμερικανική θέση για τους μετανάστες, η αμερικανική λύση, αν θες, είναι το τείχος. Απαγορεύει την είσοδο στον οποιονδήποτε. Προφανώς στις ιδιωτικές συζητήσεις θα μεταφέρεται αυτή η θέση που είναι και του Προέδρου της Αμερικής. Ναι. Έχουμε από δει, την Μιχάλη, άλλη πλευρά... ότι είναι και ιδιαίτερη η σχέση των δύο αντρών του κυρίου Ερντογάν με τον Τραμπ. Αυτό ήθελα να σου πω. Ναι. Έχουμε δει και αυτή την περίεργη σχέση του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Μπόλτον, ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του κυρίου Τραμπ, είπε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει προσωπικά και επιχειρηματικά συμφέροντα με την Τουρκία. Και τέλος να πούμε ότι ο εκπρόσωπος στη δήλωση του στο Όπεν αναφέρει επίσης ότι οι Αμερικανοί γνωρίζουν αυτές τις αναφορές, εννοεί τις δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν, όπως οι πρόσφυγες πάνε στα σύνορα με την Ελλάδα. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ.